Μαλάκα, τον σημαδεύω μια χαρά και δεν τον πετυχαίνω. Τι διάολο. Γεια σας, Άρεξ με ένα ακόμα βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι διαφορετικού χαρακτήρα και σκοπό θα έχει την ατομική μας βελτίωση. Εφόσον μπορούμε να κερδίσουμε τις 1v1 μάχες, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας καλό. Αν παρατηρήσατε από το ξεκίνημα του βίντεο, ο τρόπος που παίζω έχει αλλάξει με τον καιρό. Μάζεψα λοιπόν μερικά παλιά βίντεο και έψαξα τι είναι αυτό που με έκανε να βελτιωθώ. Νούμερο 1 tip είναι σίγουρα η ευστοχία. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά σε ένα μόνο βασικό παράγοντα. Παλαιότερα έπαιζα σχεδόν αποκλειστικά με no scope, με τις ελάχιστες περιπτώσεις να είναι αργές και κυρίως αναποτελεσματικές. Έπαιζα όμως σε μικρότερα ranks και αυτό δεν κόστιζε. Όμως με τον καιρό, με μικρές διορθώσεις κάθε φορά, εδώ βλέπουμε την εξέλιξη του χειρισμού μέχρι στο σημείο που δεν χρειαζόμαστε καν να βλέπουμε τα κουμπιά, ανεβάσαμε επίπεδο κάνοντας το παιχνίδι ακόμα πιο απολαυστικό. Αν συγκρίνουμε μια μάχη πριν από 6 μήνες με σημερινές μάχες, οι διαφορές είναι εμφανείς. Ο βασικότερος λόγος είναι ο χειρισμός και αλλάζοντας τα κουμπιά έδωσα χώρο στο scope και κυρίως στο pick and fire. Ενώ ταυτόχρονα έγινα πιο γρήγορος χάρη σε ένα trick που κατάλαβα παίζοντας. Όταν κινούμε χωρίς scope, το βέλος του παίκτη κοιτάζει πάντα τον αντίπαλο. Έτσι όταν ανοίξει το scope, είτε αυτό είναι iron sight, είτε διάρρη, τριάρρη, τεσάρρη, είτε οχτάρα, η διαδρομή που θα ακολουθήσω είναι μικρότερη, ίσα ίσα για τις λεπτομέρειες. Επειδή το κάθε scope έχει διαφορετικό sensitivity, ο ταχύτερος τρόπος να στήριξουμε τον παίκτη μας είναι χωρίς scope. Ενώ για την ακριβή σκόπευση, τότε ανοίγουμε το scope. Εκτός όμως του χειρισμού, το παιχνίδι είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε ανάλογα τη στάση σώματος, αλλά και την χρήση scope να αλλάζει το recoil. Έτσι, ακόμα και τέλειο σημάδι να έχουμε, χωρίς την χρήση scope, πάντοτε θα υστερούμε απέναντι στον αντίπαλο που χρησιμοποιεί ακόμα και έστω iron sight. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα βίντεο. Στα επόμενα βίντεο θα δούμε πιο αναλυτικά τα scope και τα όπλα που χρησιμοποιώ ανάλογα την απόσταση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, βοηθάει πολύ. Για όποια απορία ή πρόταση έχετε σχετικά με το θέμα, μην διστάσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο. Σας ευχαριστώ, γεια σας.